με αυτές τις εικόνες μπορούμε να περάσουμε στον καλεσμένο μας εναντίον. Ναι, στον κύριο Παναγιώτη Μιλωνά, τον λαογράφο, πολύ γνωστό πρόσωπο με τεράστια αγάπη για την Παναγία. Κύριε Μιλωνά, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά και καλά. Να ξέρεις ότι προσπεί στο χωριό σου, το Σπάρτο, έτσι. Γιατί περνούσα μία φορά. Γιώργο, καλημέρα και σας. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, περνούσα στο Σπάρτο μία φορά και έτυχα στους χαιρετισμούς. Και οι χωριανές σου, οι γιαγιάδες, γιατί εγώ είχα πιο παλιά επιτυχία από 65-40 και με φίλησαν όλες, δες και ήμουν εικόνες μου. Είναι φιλόξενοι πολλοί στον Καρβασαρά, είμαστε να ξέρετε. Είμαστε φιλόξενοι. Και στη Βόνιτσα είμαστε. Καρβασαρά και εσύ, γεια σου Καρβασαρά. Και το Χαρδαλέικο λοιπόν. Είμαστε φιλόξενοι άνθρωποι. Τι ψυχούλες. Αγαπάμε δυνατά. Ψυχούλες. Άντε κάθετε καταδότε. Λοιπόν, όλη η χώρα, παιδιά μου, γιορτάζει σήμερα το Πάσχα του καλοκαιριού. Ποιος το είχε πει έτσι? Ο Κοντούλ. Οι επιπλήσεις στο όνομα της Παναγίας έχουν τον πρώτο λόγο και στην υμνολογία και στις προσευχές των χριστιανών. Θεομητορική γιορτή της χριστιανοσύνης σήμερα. Πόσες και πόσες φορές στο πέρασμα των αιώνων δεν κινδύνευσε ο τόπο μας και τι σημάς ερήσατο εκτός ούτων κινδύνων τις δε διεφύλαξε νέος νύλ ελευθέρους παρά η Κυρία Θεοτόκος. Αυτή η υπέρμαχος στρατηγός όπως την αποκάλεσαν τα πρώτα βυζαντινιά χρόνια. Έτσι. Όπως θα σας λέω και εγώ θα με ρωτάτε και εσείς. Κύριε Μιλωνά. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή συνηθίζουμε να το ρωτούμε, το γνωρίζουμε, κάποιοι ίσως να μην το γνωρίζουν. Λένε είναι οξύμορο, γιορτάζουμε την κοίμηση της Θεοτόκου. Όμως από εσάς εγώ έχω μάθει ότι γιορτάζουμε ότι μετέστη στον ουρανό, έτσι δεν είναι? Θα σου το πω. Ειδικό της κτηθής είναι το στρατεύμα της. Λοιπόν, ο εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου περιλαμβάνει κατά πρώτο λόγο το θάνατο και την ταφή της Παναγίας. Κατά δεύτερο, την Ανάσταση και την μετάστασή της στους ουρανούς. Πληροφορίες δεν υπάρχουν στην Γενειοθήκη, ότι ξέρουμε, τα μάθαμε από τις διηγήσεις σημαντικών εκκλησιαστικών ανδρών, όπως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Ιωνυσίου του Αραπαγίτου, του Ιωάννου Δαμασκηνού, καθώς και από σχετικά τροπάρια της υμνολογίας, όπου εδώ διασώζεται η αληθινή παράδοση του θεομητορικού γεγονότος. Η κοίμηση τώρα, σας πάω στην κοίμηση. Οντίν, να σας λογοπολιβολήσω λίγο, γιατί δεν φτάνουμε κάθε φορά. Έχετε το σεβαστό χρόνο εσείς, αλλά να σας λογοπολιβολήσω, το ξαναλέω, για να σας πω εσμένα πραγματάκια κι εγώ από την κτηθήσα υλικότητα. Λοιπόν, η κοίμηση συνέβη στο σπίτι του Ευαγγελιστή Ιωάννη, του αγαπημένου μαθητού του Ιησού, του επιστήθιου φίλου. Και σας υπενθυμίζω ότι είπα να πει επιστήθιος. Και το βράδυ που έκαναν το μυστικό δείπνο, σου λέει ο Χριστός, είσαι ξημών παραδώσιμε. Άλλοι άρχισαν εγώ, μήπως είμαι εγώ κύριε, μήπως είμαι εγώ κύριε. Τι έκανε? Μια γλυκιά κίνηση έκανε ο Ιωάννης που ήταν δίπλα του. Έγειρε στο στήθος του σαν να του λέει αυτό δεν θα γίνει ποτέ από μένα. Από τότε πήρε το επιστήθιος. Επειδή λοιπόν κατά την ημέρα εκείνη δεν ήταν οι Απόστολοι σε όρο, μιλάνε για την κήμη της Παναγίας, αφού κήρυχε τα πανταχού της γης, μια νεφέλη λέει τους άρπαξε και τους έφερε κοντά της. Ο μόνος που έλειπε ήταν ο Θωμάς. Ετοίμασαν το νεκροκρεβατό της και το μετέφεραν στον κήπο της Γεθσημανή. Κατά τη μεταφορά του λιψάνου της, κάποιοι φανατικοί Ιουδαίοι αποπειράθηκαν να το ανατρέψουν. Τι έγινε? Τυφλώθηκαν. Ένας κατόρθωσε να τα ακουμπήσει, αλλά μια ορατή ρομφαία του έκοψε τα χέρια. Τον λέγανε η Εφωνία. Ένας Εβραίος, ένας Θρασής η Εφωνίας. Πώς ειδοποιήθηκε από τον Αρχάγγελο, θα σας πω, να δίνει και Γιώργο και στους φίλους τηλεθεατάς, τους αγαπημένους μου, τους μεγαλώνω τόσα χρόνια. Ναι, αυτό θέλουμε πολύ να τα ακούσουμε. Γεια σου, ρε. Άντε, βρε, πήγαινε και κάτω, καημένης. Λοιπόν, κατά την εκκλησιαστική παράδοση, η Παναγία πληροφορήθηκε τον επικείμενο θανατό της Ακοπιών από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Τρεις μέρες νωρίτερα, κατά τα συναξάρια, ήταν η μέρα Παρασκευή. Και την Κυριακή παρέδωσε το πνεύμα της. Ο Αρχάγγελος τι της πέρασε? Της έδωσε ένα κλάδο φοίνικος. Θανάση, μην έχω την τύχη, εκείνη που ξέρεις. Θανάση Καραγιάννη, σε ταλέ. Σε αγαπάω. Εσύ είσαι ο Φωνιάς που ήρθα εδώ πέρα σήμερα. Λοιπόν, ο Αρχάγγελος της πρόσφερε ένα κλάδο από φοίνικα, σύμβολο της νίκης, του θανάτου και της αιωνίου δόξης. Πάμε τώρα λίγο στα ιστορικά να δείτε. Ο Φίνικος.
στην θεραπευτική είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, όπου τα κλάδη των φυτών οι λαοί ευάσταζον, οι προάγοντες δε και οι ακολουθούντας έκραζον λέγοντας, «Οσανά το Υιό Δαβίδ ευλογημένος ερχόμενος του ονόματι Κυρίου». Προετοιμάστηκε λοιπόν η Παναγία μας. Πήγε στο όρος των Ελαιών να προσευχηθεί, κάλεσε δύο γειτονισές της, κύρες λέει ήτανε, και τους έδωσε τα υπαρχοντάτη της. Ό,τι είχε δηλαδή και δεν είχε. Κυρίως τι τους έδωσε. Ενδύματα, τα θέλαν, φτωχές ήταν οι κακομοίρες και θα θεωρούσαν και ευλογία. Γι' αυτό λοιπόν, όταν θέλουμε να πούμε εμείς ζητάμε πολλά πράγματα, λέμε ζητάμε της Παναγίας στα μάτια. Όχι ρε, ζητάμε της Παναγίας στα ημάτια. Ποια μάτια. Λοιπόν, η ίδια υπενθυμίζω ότι ήταν και μοδίστρα. Μοδίστρα ήταν η Παναγία μας. Τα ρούχα της ήταν αυτόραφα. Τα έραβε μόνη της. Λοιπόν, που λέτε την τρίτη μέρα έφτασε και ο Θωμάς, λες και μπουνακί τα λέω, πάει στον τάφο της και βρίσκει μόνο τα εντάφια. Η Παναγία είχε αναλυθεί. Πάνω στον τάφο της η Αγία Ελένη έκτισε ένα μεγαλοπρεπή ναό αργότερα που καταστράφει. Αλλά ο Αυτοκράτορας Μαρκιανός και η σύζυγός του Πουλχερία χτίσανε νέο ναό στον κήπο της Γεθσημανή στα Ιεροσόλυμα. Στον δρόμο που πάμε για το όρος των Ελαιών. 5 φορές έχω ψάλει εκεί. Σωτήρη, αν θες απάνω να δικαιωθεί και εμένα η παρουσία μου εδώ, βάλτε την εικόνα της Παναγίας. Την έχουμε ήδη αυτήν την εικόνα, κύριε Μιλωνά, και θα θέλαμε να μας την εξηγήσετε λίγο. Θα την εξηγήσω εκεί, κάτσε. Η εικόνα κρύβει, παιδιά μου, κάποιους συμβολισμούς. Στο κέντρο κυριαρχεί η Παναγία, που ξαπλωμένη σαν να κοιμάται. Τα μάτια της είναι κλειστά και το πρόσωπό της γαλήνιο. Ακριβώς πάνω είναι ο γιος της. Τι κρατάει? Κρατάει την ψυχή της μητέρας του που παριστάνεται ως φασκιωμένο μωρό. Το βλέπετε έτσι? Όπως συμβαίνει στις κηδείες, υπάρχει ένα αναμένο κερί, ενώ ο κορυφαίος των Αποστόλων ο Πέτρος θυμιατίζει. Το σώμα της Θεοτόκου το περιτριγυρίζουν οι Απόστολοι που έχουν μαζευτεί από όλα τα τέρατα της Οικουμένης. Πίσω από τους Αποστόλους εικονίζονται οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι άγγελοι περιβάλλουν τον Χριστό και την ψυχή της Παναγίας. Δεν χρωματίζονται, βλέπετε, επειδή είναι άγγελοι. Φαίνονται αχνά. Χρωματίζονται μόνο τα εξαπτέρυγα που είναι προπομπή της Αγίας Ψυχής στον ουρανό. Ψηλά στην εικόνα βλέπουμε επίσης άλλους δύο αγγέλους. Κρατούν ανοιχτές τις πόρτες του Παραδείσου για να εισέλθει η τιμιωτέρα από όλους τους αγγέλους και αργότερα και εμείς όλοι. Έτσι. Και μία ευχή θα πρότεινα να μας δώσετε με αφορμή την ημέρα για την ενδοξωτέρα, όπως λέγαμε κάποτε ασυγκρίτως στο κατηχητικό των Σεραφείμ. Είσαι θεολόγος και εσύ, αγόρι μου. Όχι, πήγα κατηχητικό, αφού σας είπαμε. Το λακαρνάνε σαν φώτερη. Τα μάθες όλα. Μπράβο. Λοιπόν, να πω για τις επικλήσεις της Παναγίας που την επικαλούμεθα, έτσι. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε πολλά τραγούδια της Γαμήλιας Παράδοσης γίνονται επικλήσεις στο όνομά της. Παρακαλείται σε αυτά αλλού μόνη της και αλλού με τους αρχαγγέλους και το γιο της να ευλογήσουν το γάμο για να στεριώσει το αντρόγυνο. Σου τάζω, Παναγία μου, ο κάδες στο λιβάνι, να τους ταιριάξεις και στους δυο στην κεφαλή στεφάνι. Άλλο, είπα, ο Παναγία Δέσποινα, με το μονογενή σου σαντρόγινο που γίνεται να δώσει την ευχή. Και έχω ένα ωραίο από τον Αρχάγγελο Πεάτσι μου, όπως λένε εκεί, παιδάκι μου, στη Ρόδο. Έλα, Παναγιά μου, σώσε, νουν και λογισμόν μου δώσε, νουν και λογισμόν και γλώσσιν και γλυκιάν φωνήν καμπόσιν, να πενέσω την κυρά μας και τη χρυσοπερδικά μας που έχει τα μελιά με τάξη και πλεμμένα με την τάξη. Τι γίνεται εδώ, γιατί μας συγκινεί ιδιαίτερα? Γιατί είναι κατασκευασμένο σε ωραιότατο ρυθμό των αντισπάστων ποδών, τι σας λέω τώρα, εντάξει, να πάνε να μάθετε τι είναι οι αντισπαστοί πόδες, θα το καταλάβετε και από το τραγουδίσω και σε ωραιότατη ποιητική μουσική γραμμή. Ελάπα, 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 Παναγιά μου σώσε, ελάπα, Παναγιά μου σώσε, νουν και λογισμόν μου δώσε, νουν και λογισμόν και δώσε, κλπ. Κλπ. Να είμαστε καλά, κύριε Μιλωνά. Να ευχηθώ και τον χρόνο και να δεσμευτείτε ότι θα είστε εδώ. Εμείς θα σας περιμένουμε, δεν ξέρω βέβαια από ποια θέση, αλλά θα σας περιμένουμε του χρόνου εδώ στο στούντιο και να τραγουδήσετε και να μας γεμίσετε με γνώσεις. Μια ευχή μόνο πριν κλείσουμε τη σύνδεση να μας δώσετε. Να κλείσουμε, θέλετε, έτσι. Άτσι μου κάνετε κάτι χρόνο, δεν πειράζει. Οικείωση με, οικείωση. Λοιπόν, στα τραπέζια, αυτό είναι, λέει, σε τούτη την τάβλα που είμαστε, σε τούτο το τραπέζι, τον Άγγελο φιλεύουμε και τον Χριστό κερνάμε. Και την Παρθένα Παναγιά την τρίπλο προσκυνάμε να μας χαρίσουν τα κλειδιά, κλειδιά του Παραδείσου. Εδώ έχουμε μία τρίπλο προσκύνηση. Γιώργη,
Μάθετο του κατηχητικού δεν είναι, δεν το έμαθες τότε. Έχουμε μία τριγωνική και τριαδική διάσταση. Είναι δικό σας το πόστο σήμερα, νομίζω, και η μέρα και η ώρα. Άντε, παιδάκια. Να είστε καλά. Το κλείνουμε. Και του χρόνου. Είστε μακραίωνες, ευαίωνες και παναγιοσκέπαστοι. Με τον κηδεμόνα σας, αν το ξέρετε. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Είστε περιβόλοι. Πραγματικά περιβόλοι. Γεια σου, ρε Καραγιάννη, Θανάση. Αν δεν είχα τα δύο παιδιά, εγώ. Την αγάπη του έχετε. Και τη δική μας αγάπη. Θα σας τον στείλουμε στο περιβόλι. Τη Χρύσα. Τίποτα δεν τα βλέπατε. Τούτοι με συνέδεσαν από τώρα. Για να του δούμε, ναι. Θα μας πούνε μια καλημέρα και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τους χαίρεστε όλους. Να είστε καλά, με υγεία.